Σαμπαλική Αντακάρανα. Στην εικόνα αυτή έχουμε την Σαμπαλική Αντακάρανα σαν μια λεωφόρο που οδηγεί στη Σαμπάλα. Βλέπουμε λοιπόν τα σκαλοπάτια, βλέπουμε στο τελικό ύψος το σαμπαλικό δισκοπότηρο με τις ενέργειες της Σαμπάλα να ακτινοβολεί και να παράγει σαμπαλικούς φορείς. Η Αντακάρανα αυτή, ιεραρχικής και σαμπαλικής ισχύος, προϋποθέτει μια εκγυμνασμένη ιεραρχική και σαμπαλική ευθυγράμμιση. Εάν αφαιρέσουμε τη λεωφόρο και αφαιρέσουμε τους σαμπαλικούς φορείς, τότε έχουμε μια εικόνα που την έχουμε ξαναδεί εκεί που ο άνθρωπος, ο σαμπαλικός, έχει σύνδεση με τη Σαμπάλα μέσα από τα άζαν της ιεραρχίας, τα οποία εδώ έχουμε σαν αυτές τις φλόγες τις χρυσές. Αν αφαιρέσουμε το πέρασμα μέσα από την ιεραρχία, θα αφαιρούσαμε τις χρυσές αυτές φλόγες που εκπροσωπούν τα άστρα. Γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο εκγυμνασμένη ευθυγράμμιση? Επειδή δεν αρκεί μία στιγμιαία ευθυγράμμιση. Στιγμιαία ευθυγράμμιση μπορεί να μας φέρει μία έμπνευση, μία επαφή με ένα κύκλωμα το οποίο κάνει ένα τσαφ και μετά σβήνει. Η εκγυμνασμένη ευθυγράμμιση γίνεται σταθερά, επαναληπτικά, μέχρι που αποκτά διάρκεια. Δηλαδή δεν λέμε πια να ευθυγραμμιστώ, λέμε είμαι ευθυγραμμισμένος. Να θυμίσω ότι της ευθυγράμμισης έπεται ο συντονισμός. Ευθυγραμμίζομαι για να συντονιστώ. Ή είμαι ευθυγραμμισμένος. Είμαι άραγε και συντονισμένος. Ο συντονισμός γίνεται με εκείνο το οποίο είναι τώρα να συμβεί. Άρα έχω μία διαρκή ευθυγράμμιση γιατί είμαι μέσα στο ιεραρχικό μου κανάλι. Μπορεί να είμαι και μέσα στο σαμπαλικό ιεραρχικό μου κανάλι, αν έχω την ευθυγράμμιση αυτή. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχω τον συντονισμό αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω να επιτελέσω κάποια εργασία, να κάνω κάποια καταγραφή από την ιεραρχία ή από τη Σαμπάλα. Έχω όμως την διαρκή πνοή, δηλαδή διαρκώς η σαμπαλική και η ιεραρχική ατμόσφαιρα βρίσκεται εντός του ατομικού μου καναλιού και με επηρεάζει. Παρ' όλα αυτά, εάν θελήσω να κάνω κάποια εξειδικευμένη εργασία, θα πρέπει να συντονιστώ, ώστε να έρθω σε επαφή με την ειδική ίνα της ειδικής εργασίας που θα φέρει τον ειδικό κρατασμό, την ειδική πληροφορία και θα με ετοιμάσει για το έργο το οποίο είναι να γίνει. Γι' αυτό και αφιερώνουμε χρόνο και χώρο από τον εαυτό μας όταν ετοιμαζόμαστε για διαλύσμους. Γιατί πρέπει να έχουμε αποκτήσει τον συντονισμό. Και επειδή ο συντονισμός γίνεται σταδιακά,
όταν έχουμε να κάνουμε με νέους συντονισμούς, με νέες πηγές ή νέους κραδασμούς, τότε μας χρειάζονται επαναληπτικοί συντονισμοί ώστε οι φορείς μας να αποκτήσουν την επαφή και την διεύρυνση μέσω των παραλαβών, ώστε όταν θα γίνει ο διαλογισμός να μπορούμε να κάνουμε την άμεση επαφή και η επαφή να βρει ανταπόκριση μέσα στους φορείς μας και οι φορείς μας να συνεργαστούν για αυτό το έργο το οποίο μας ζητείτε. Την προετοιμασία αυτή την κάνουν και οι συντονιστές των διαλογισμών και τα μέλη της ομάδας, διότι τα μέλη της ομάδας πρέπει να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στον συντονισμό, ο οποίος έρχεται από τον συντονιστή των διαλογισμών. Τι σημαίνει λοιπόν ότι προϋποθέτει η αντακάρανα αυτή την εγγυμνασμένη ανάλογη ευθυγράμμιση? Που σημαίνει ότι έχει ήδη δημιουργηθεί άμεση σχέση με το εκάστοτε επιθυμητό σημείο επαφής μέσω δομημένου και δοκιμασμένου αγωγού. Ακόμη και αν έχεις δομήσει αγωγό, εάν δεν μπαίνεις στη διαδικασία να τον χρησιμοποιείς και να τον δοκιμάζεις, δεν θα έχεις το αποτέλεσμα το οποίο απαιτείται. Όταν η αντακάρανα συμπληρώνεται, τότε η άμεση επαφή με την ιεραρχία και τη σαμπάλα εδραιώνεται με τρόπο που μια δυναμικά ανώτερη, βαθύτερη και πιο έντονη εκδήλωση της ιερότητας γίνεται λειτουργική. Ο εθεροφυσικός εγκέφαλος διαμέσου της αντακάρανα γίνεται παράγοντας καταγραφής επάνω στο φυσικό πεδίο. Γίνεται σώμα ζωτικής έμπνευσης. Αυτό ισχύει είτε μιλάμε για αντακάρανα με τον μανασικό λωτό, δηλαδή την ατομική ψυχή. Πρέπει ο εθεροφυσικός εγκέφαλος διαμέσου της μανασικής αντακάρανα να γίνει παράγοντας καταγραφής και σώμα ζωτικής έμπνευσης. Δηλαδή πρέπει ο εθεροφυσικός εγκέφαλος να φέρει την καταγραφή από τις ενέργειες του μανασικού λωτού, της ατομικής ψυχής. Στην βουδική περίπτωση της βουδικής προσωπικότητας, ο εθεροφυσικός πάλι εγκέφαλος θα γίνει παράγοντας καταγραφής και σώμα ζωτικής έμπνευσης. Στην ατμική προσωπικότητα, ο εθεροφυσικός εγκέφαλος θα γίνει παράγοντας καταγραφής και σώμα ζωτικής έμπνευσης. Στην εναδική προσωπικότητα, ο εθεροφυσικός εγκέφαλος θα γίνει παράγοντας καταγραφής και σώμα ζωτικής έμπνευσης. Το ίδιο και στο λογικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν είμαστε ένσαρκοι, οποιοδήποτε ύψος διαθέτουμε, ο εθεροφυσικός μας εγκέφαλος θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται για να γίνεται σώμα ζωτικής έμπνευσης. Δηλαδή να καταγράφει και να μας δείχνει αυτό που κατέγραψε. Πώς θα γίνει? Ο εθεροφυσικός μας εγκέφαλος αποκτά φορείς, αποκτά αστρικό φορέα, αποκτά μανασικό, αποκτά βουδικό.
αποκτά ατμικό, ενατικό, λογοϊκό. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να αποκτά καινούριες πλάκες εγγραφής, ανάλογες με τους κραδασμούς που εγγράφει. Επομένως, η ιεραρχικής εγγραφής, καταρχάς, σαμπαλικής καταγραφής στη συνέχεια. Ενδοπλανητικής σαμπαλικής καταγραφής, που σημαίνει ότι ο εθεροφυσικός εγκέφαλος έχει μία πλαστικότητα στο να κινείται πλανητικά και να καταγράφει στα σαμπαλικά ενδοπλανητικά δίκτυα, και στη συνέχεια εξωπλανητικής σαμπαλικής έμπνευσης, εφόσον θα καταγράψει και τις εξωπλανητικές σαμπαλικές οντότητες και το έργο για το οποίο έχουν εμφανιστεί γύρω από τον πλανήτη. Αλλά να καταγράψει και κοσμικά σώματα και το έργο το οποίο έχουν να κάνουν μέσω των διαφόρων κοσμικών τριγώνων, των διαφόρων συστημικών και πλανητικών τριγώνων. Πάντοτε ο εθεροφυσικός εγκέφαλος πρέπει να μπορεί να καταγράψει. Γι' αυτό ξεκουραζόμαστε. Γι' αυτό δίνουμε χρόνο σιωπής. Γιατί αυτά γίνονται μέσα στη σιωπή. Η επιτυχία της καταγραφής προϋποθέτει ορθή πνευματική, ερμηνευτική ικανότητα και δύναμη, πνευματικού οραματισμού. Ένα, γίνεται η εγγραφή. Είπαμε πώς. Ο εθεροφυσικός φορέας αποκτά φορείς, που σημαίνει στρώματα κραδασμών, και αναλόγως στην εγγραφή γίνεται η εγγραφή στο σωστό στρώμα κραδασμού και αυτή το μεταφέρει στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο, μέχρι που το αναγνωρίζουμε και αντιληπτικά. Στη συνέχεια όμως, η εικόνα που εγγράψαμε, η αίσθηση που εγγράψαμε, πρέπει να μεταφραστεί, πρέπει να ερμηνευθεί. Και εκεί είναι το σύνηθες πρόβλημα, όπου τα πάντα εκτρέπονται και δυστυχώς η πληροφορία δεν έρχεται όπως πρέπει. Πώς γίνεται η εκτροπή? Μέσα από την κυρία προσωπικότητα, η οποία φτιάχνει λοξοδρομήσεις και η οποία φέρνει στα λαγούμια της, στα υπόγειά της δηλαδή, τα νοητικά αστρικά κουτάκια της, την πληροφορία και την τίνει όπως θέλει. Όπως θέλει η δική της θέληση. Και όχι όπως την στέλνει η θέληση του μακροκοσμικού όλου. Όχι όπως τη στέλνει η σαμπαλική θέληση του σκοπού. Όχι όπως τη στέλνει ο ιεραρχικός σχεδιασμός. Αλλά όπως το φαντάζεται η αστρική προσωπικότητα. Όπως το φαντάζεται το κουτάκι το νοητικό μέσα στο οποίο ρίχνει η προσωπικότητα την εγγραφή και λέει πώς μεταφράζεται. Μεταφράζεται όπως το κουτάκι ξέρει να μεταφράσει. Άρα το αποτέλεσμα είναι προβληματικό. Και επίσης, όπως
πνευματικός οραματισμός σημαίνει την ένταση της ουσίας που εξηγήσαμε πριν, δηλαδή την ένταση των ακτινών που στέλνουμε από την δεξαμενή που διαθέτουμε των κραδασμών για να προσλάβουμε και να φέρουμε το εντύπωμα. Και αν εδώ που το φέρουμε το εντύπωμα είναι ήσυχη η κατάσταση και μπορεί να εντυπώσει. Σκεφτείτε στο παλιό τυπογραφείο που είχαν τα γραμματάκια που εντυπώνανε και είχαν, βάζανε μελάνι στο γραμματάκι και το πηγαίνανε πάνω στη σελίδα. Τακ! Μα εάν το μελάνι δεν ήταν σωστό, εάν το χαρτί δεν ήταν σωστό, θα είχαμε μουτζούρα, δεν θα είχαμε γραμματάκι εντυπωμένο. Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός καταγραφής? Η δύναμη της δημιουργικής φαντασίας του αστρικού φορέα διαυγώς αποτυπώνει σε εικόνες, σε παραδείγματα και ο συνειδητός νους αποδίδει αναλογίες. Η δημιουργική φαντασία επεκτείνεται σε οραματισμό και ο οραματισμός μεταφράζεται μέσω της δημιουργικής φαντασίας. Επομένως, μια ιδιότητα του αστρικού φορέα η οποία εξελίσσεται σε οραματισμό, θα επιστρέψει ο οραματισμός για να τον μεταφράσει η φαντασία. Αλλά δεν θα πρέπει να τον συμπληρώσει η φαντασία. Διότι αν τον συμπληρώσει, δεν έρχεται προς τα έξω εκείνο το οποίο καταγράφηκε. Έρχεται η ψευδής ιστορία την οποία δημιούργησε η φαντασία από ό,τι διαθέτει. Δεν λέμε ότι ο μάρτυρας σε μία δίκη σπάνια λέει την πραγματικότητα, διότι, όχι ότι λέει ψέματα, αλλά επειδή η καταγραφή του συμπληρώθηκε από τα υπάρχοντα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στον εγκέφαλό του, μέσα στο αστρικό του και τα οποία συμπληρώνουν αυτόματα το πάζερ. Εγώ είδα και κατάλαβα αυτό και λέει ο άλλος, πού το είδες? Μα μπορώ να ρωτήσω ότι το είδα. Γιατί ο εγκέφαλός μου, η αστρική μου φαντασία, τα συμπλήρωσε αυτόματα. Εγώ δεν κατάλαβα ότι τα συμπλήρωσε. Εκείνη όμως το έκανε. Τώρα, για να αποδώσει ο συνειδητός νους αναλογίες, θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να διαθέτει τις αναλογίες. Τι αναλογίες να διαθέτει. Αν δουλεύει με τα κουτάκια του, θα δώσει αναλογίες από τα κουτάκια. Αν δουλεύει με το μακροκοσμικό όλο, θα δώσει διευρυμένες αναλογίες, οι οποίες θα επιτρέπουν μια ευθυγράμμιση των δεδομένων, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε την κατάσταση. Έτσι φτιάχνουμε για σας τις σχηματικές απεικονίσεις με τις οποίες προσπαθούμε να αποδώσουμε τις έννοιες και τις αλήθειες που στους διαλογισμούς μας καταγράφουμε ως υφιστάμενα γεγονότα πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Εδώ πέρα από το ότι σας μαρτυράμε πώς γίνεται η απεικόνιση εδώ των σεμιναρίων, σας λέμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτό που καταγράφουμε στους διαλογισμούς μας και
είτε είναι στους δικούς μας διαλογισμούς, είτε στους διαλογισμούς των άλλων μελών της ομάδας μας, τα θεωρούμε ως πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Τι θα αμφισβητήσουμε? Την ερμηνεία. Και θα ψάξουμε οι ίδιοι εάν αυτό που καταγράφηκε ερμηνεύεται προς την ορθή κατεύθυνση ή ερμηνεύεται με επιμέρους οπτική. Εάν ερμηνεύεται γιατί υπάρχει η όλη εικόνα ή επειδή είναι μεμονωμένη η εικόνα, δεν τοποθετείται στο σωστό σημείο του πάζλ. Και αυτό θα γίνει όχι για κριτική, θα γίνει για διεύρυνση της οπτικής, της αντίληψης, του οραματισμού της ομάδας. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει διαλογισμούς πάνω στους διαλογισμούς. Εννοείται. Τα γεγονότα δεν αμφισβητούνται. Οι απεικονίσεις μπορούν να διαφοροποιηθούν, ανάλογα με το πώς ο καθένας έχει τη δυνατότητα να τις αποδώσει. Βλέπουμε λοιπόν τρεις αλήθειες στην εικόνα. Την βρήκαμε έτοιμη, αποδίδει πολύ ωραία αυτό που θέλουμε να πούμε. Και πέστε ότι τρία άτομα περιγράφουν αυτό που είδανε. Μόνο με συνθετική αντίληψη μπορούμε να τιμήσουμε και τις τρεις καταγραφές, γιατί και οι τρεις είναι αληθινές. Το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να το βάλουμε στη σωστή του θέση. Σε αυτό παίζει ρόλο η αγάπη μεταξύ των μελών, η σύμπλοια, η αντίληψη ότι όλοι καταθέτουμε προς την ίδια κατεύθυνση και η γνώση ότι αυτό που πλησιάζουμε, το πλησιάζουμε από μία οπτική. Από μία άλλη οπτική, το ίδιο πράγμα που είναι αναμφισβήτητο γεγονός θα αποδοθεί διαφορετικά. Και θα προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε όλες τις αποδόσεις για να έχουμε κατά το δυνατόν διευρυμένη οπτική. Όλα αυτά απαιτούν τη διαρκή απλότητα, ισορροπία, περιεκτικότητα, ανιδιοτέλεια. Απαιτούν εστίαση στα πνευματικά πεδία. Απαιτούν υπηρεσιακά ελεγχόμενο και υπηρεσιακά κατευθυνόμενο νου. Απαιτούν υποταγή στο ιερό όλων μέσω συνειδητής ενσωμάτωσης όλων των μερών του εαυτού μας σε αυτό το όλον που διαρκώς διευρύνεται. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και εξηγούμε το χάρτη. Το χάρτη της ένσαρκης προσωπικότητας που γίνεται ιεραρχική, που γίνεται σαμπαλική. Κατά συνέπεια, μιλάμε για την ατομική αντακάρανα που γίνεται ομαδική, που γίνεται ιεραρχική, που γίνεται σαμπαλική. Και που στη συνέχεια, μέσω της σαμπάλας, θα γίνει εξωπλανητική. Πάντοτε όμως,
μέσα στα πλαίσια των δικτύων της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας και των ομολόγων της στο ηλιακό σύστημα και στο κοσμικό σύστημα, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της δικής μας αμπάλας και των ομολόγων της στο ηλιακό σύστημα και στο κοσμικό σύστημα. Αυτή η καταγραφή στην καρτέλα αυτή έχει το σύνολο όσων επεξεργαζόμαστε, αλλά στο νοητικό πεδίο πλέον, διότι μιλήσαμε για το ετεροφυσικό, μιλήσαμε για το αστρικό, μιλάμε τώρα για το νοητικό, που είναι η βάση της κάθε προσωπικότητας, οποιασδήποτε εμβέλειας προσωπικότητας. Προϋπόθεση αυτών είναι να έχει πραγματοποιηθεί μια διαρκής, οριστική κατεύθυνση της τάσης της ζωής μας μέσα στον κόσμο των πνευματικών πραγματικοτήτων και να υπάρχει ρυθμός στις επαναλαμβανόμενες διεργασίες. Όπως στον αθλητισμό αφιερωνόμαστε για να πετύχουμε αποτελέσματα, έτσι και στον πνευματικό κόσμο αφιερωνόμαστε για να πετύχουμε αποτελέσματα. Και πρέπει να έχουμε ρυθμό στις προσπάθειές μας και την αντίληψη του τόσο όσο μπορούμε κάθε φορά, συν λίγο έξτρα, συν λίγο παραπάνω, για να υπάρχει ελαστικοποίηση των ιδιωτήτων μας με τρόπο που να μπορούν να ανέλθουν και να κατέλθουν συμπεριλαμβάνοντας τον ουρανό και το κάτω από τη γη. Ο ρυθμός αυτός προσδίδει πνευματικό κέρδος στη σωματική μας υπόσταση και στη συνείδησή μας, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται ομαλά η γεφύρωση των μερών της πνευματικά εψυχωμένης προσωπικότητάς μας και της στοιχειακής μας υπόστασης. Τι σημαίνει εξελίσσεται ομαλά? Σημαίνει ότι δεν διευρύνεται ένα σώμα μόνο του, χωρίς να δουλέψουμε και τα υπόλοιπα για να τα επαναφέρουμε. Όπως εάν δουλέψουμε ένα τμήμα του σώματός μας, δεν θα δουλέψουμε μόνο αυτό, θα δουλέψουμε και τα υπόλοιπα για να τα φέρουμε σε μια ισορροπία και να συνεργαστούν. Να επικαιροποιήσουμε σε όλα τα μέρη του σώματος την κατάσταση της ισορροπίας. Και εδώ όλα τα μέρη της προσωπικότητάς μας, της ψυχής μας, του πνεύματός μας και της στοιχειακής μας υπόστασης θα πρέπει να επεξεργάζονται και να ρυθμίζονται ως σύνολο. Εδώ, ενώ μιλήσαμε για το ετεροφυσικό, αστρικό, νοητικό, μιλάμε για το στοιχειακό τμήμα. Ξαναμιλήσαμε όταν είπαμε για την κυταρική νοητική συνείδηση. Και να θυμίσω ότι μεγάλο μέρος των διαλογισμών μας μπορεί να είναι κοσμικής υποστάσεως και σαμπαλικής γύρωσης, αλλά πάντοτε καταλήγουμε στο στοιχειακό τμήμα. Γιατί αυτός είναι ο βασικότατος ρόλος μας μέσω της ένσαρκης υποστάσεως. Ενώ έως τώρα
τα επιμέρους τμήματά μας αναγνώριζαν διαφοροποίηση μεταξύ αυτών και της πνευματικής πραγματικότητας. Τι σημαίνει αναγνώριζαν διαφοροποίηση? Το αστρικό μου δεν έλεγε ότι συνταυτίζομαι με το βουδικό φορέα. Έλεγε εγώ το αστρικό και το βουδικό. Εκεί ψηλά κάπου. Έλεγε εγώ το αστρικό. Επικαλούμε το βουδικό εκεί ψηλά που είναι ξέχωρο, το εφελκείο, για να ενσωματώσω βουδικούς κραδασμούς. Και οι βουδικοί κραδασμοί κάνανε τις διεργασίες μέσα στο αστρικό. Εάν το αστρικό δεν έχει αφομοιώσει επαρκείς βουδικούς κραδασμούς, δεν θα θεωρήσει ότι εγώ το αστρικό και το βουδικό είμαστε ένα. Θα πει πάλι εγώ το αστρικό, γιατί θα έχει συνείδηση του εαυτού του που είναι το αστρικό, αλλά θα είναι πλέον βουδικό αστρικό. Θα μπορεί να πει εγώ το βουδοαστρικό σώμα. Και όπως σας είπα πριν με την πλειάδια πληροφορία που το αστρικό σώμα, φυσικά το βουδοαστρικό, όχι το απλό αστρικό, και το βουδοαστρικό εναδικό σώμα θα γίνει πλειάδιο αστρικό. Και μετά θα γίνει σιρίου αστρικό. Πλειαδό εναδό βουδοαστρικό. Έτσι λοιπόν, όταν αναγνωρίζουμε διαφοροποίηση, είναι σαν το άλλο παράδειγμα που σας είπα, με εκείνο το άτομο το οποίο αισθανόταν ανεξάρτητο, αν και όντας μέσα στην ομάδα. Που έπρεπε να μπορέσει να περάσει σε αντίληψη και σύνδεση, ταυτοποίηση με το συλλογικό ομαδικό όλον. Τώρα, μέσω της πνευματικής γονιμοποίησης της στοιχειακής μας ύλης, βιώνουν τη μεταξύ τους γεφύρωση. Όταν η στοιχειακή ύλη γονιμοποιείται, σημαίνει ότι ο άλλος κραδασμός, ας πούμε ο βουδικός κραδασμός, γονιμοποίησε τον αστρικό κραδασμό. Αλλά για να γίνει ο αστρικός κραδασμός βουδοαστρικός, θα πρέπει η γονιμοποίηση να έχει προχωρήσει σε κοίηση και να έχει εμφανιστεί το αποτέλεσμα της κοίησης. Επιτυχώς. Και μετά ο βουδοαστρικός κραδασμός της στοιχειακής μας ύλης να ξαναγονιμοποιηθεί εναδικά, για παράδειγμα, να υπάρξει κοίηση, να υπάρξει και αποτέλεσμα της κοίησης και τότε ο αστρικός κραδασμός μας θα είναι εναδό βουδικό αστρικός. Και τα τρία ονόματα τα βάζω γιατί αυτό μαρτυρά ότι εντός του αστρικού φορέα, ο αστρικός φορέας εμπεριέχει και βουδικές ενέργειες και εναδικές ενέργειες. Θα εμπεριέχει και ενέργειες του κοσμικού συστήματος. Παραδείγματος χάρη, ενέργειες, είπαμε, πλειάδιες, σιρίου, μικρής και μεγάλης άκτου. Θα εμπεριέχει και ενέργειες του κοσμικού Χριστού.
θα εμπεριέχει και ενέργειες του Δία, του γαλαξία του Δία και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι άλλο η γονιμοποίηση, άλλο η γεφύρωση και άλλο η αλλαγή υποστάσεως και φύσεως. Έτσι η πνευματική ηλική μας μορφή, αναπτύσσοντας τα δημιουργικά νήματα των δικών της ακτινικών όψεων, τα χρησιμοποιεί για να ενοποιηθεί με τις όψεις της αντακάρανα του πνεύματος. Επειδή μιλάμε για δημιουργικά νήματα, μιλάμε για υλική μορφή. Η υλική μορφή παράγει τα δημιουργικά νήματα, γιατί τα δημιουργικά νήματα είναι η ανταπόκριση της υλικής μορφής στην ψυχή και το πνεύμα. Το πνεύμα ως νήμα ζωής και η ψυχή ως νήμα συνείδησης. Τα δημιουργικά νήματα των ακτινικών όψεων της υλικής μας μορφής μπορεί να κάνουν του κεφαλιού τους και να μην ευθυγραμμίζονται, ούτε φυσικά να συντονίζονται με την πνευματική πηγή. Δηλαδή μπορούν να κλέβουν από την πνευματική πηγή, να τονώνονται και να διατηρούν τη θέληση της προσωπικότητας. Αυτό συμβαίνει όταν οι φορείς της προσωπικότητας δεν αλλάζουν με τον τρόπο που προείπαμε. Όταν αλλάζουν, αλλάζουν και θέληση. Γιατί ο κραδασμός με τον οποίο αλλάζουν φέρει τη θέληση του πεδίου από το οποίο προέρχονται και της κυριότητας του πεδίου. Αυτή η ενοποίηση παράγεται μέσω της επίτευξης σταδιακής ομοιόστασης με τον κόσμο των εξελικτικά ανώτερων οντοτήτων. Τι σημαίνει επίτευξη ομοιόστασης? Σημαίνει ότι όλοι όσοι συνυπάρχουμε ή όσοι ευθυγραμμιζόμαστε μαζί ή όσοι συντονιζόμαστε μαζί, φέρνουμε την κατάσταση σε μία ισορροπία όπου όλοι έχουμε έναν κοινό κραδασμό ή μία κοινή θερμοκρασία ή μία συγκεκριμένη πίεση ως συνθήκες. Η ομοιόσταση, για παράδειγμα, μιας ομάδας πρέπει να γίνει σε όλους τους φορείς. Καταρχάς, η βασική ομοιόσταση είναι ομοιόσταση σκοπού. Γιατί είσαι εδώ? Είσαι για την προσωπικότητά σου, για να νομίζεις ότι γνωρίζεις ή γιατί θέλεις να αναγνωρίσεις ποιος είναι ο σκοπός του πνεύματος και να οργανωθείς βάσει αυτού, να κατεβάσεις κεφάλι, να εσωτερικευθείς, να οργανωθείς για να ευθυγραμμιστείς, να συντονιστείς και τότε να σηκώσεις κεφάλι που θα είναι πνευματικό. Μέχρι
να αποκτήσεις όμως αυτή την ομοιόσταση σκοπού, θα πρέπει να δουλεύεις όλους τους φορείς σου και τη θέλησή σου βάσει της ενέργειας που σου προσφέρεται για να αποκτήσεις αυτό το οποίο πρέπει, την ομοιόσταση του σκοπού, που είναι ομοιόσταση θελήσεων. Είπαμε στα δίκτυα, στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, ότι έχουν μια συνεννόηση βάσει σκοπού, συνεννόηση στις μεθόδους, συνεννόηση στα πάντα. Και το ονομάσαμε σύνοια, με δύο νέο μικρογιώτα. Συν-νόες. Οι νόες συλλειτουργούν αρμονικά για τον ίδιο στόχο. Εδώ η ομοιόσταση είναι μεταξύ ημών του ένσαρκου κόσμου και των εξελικτικά ανώτερων οντοτήτων που είναι πηγές, που είναι εκείνοι που μεσολαβούν, που είναι εκείνοι οι οποίοι αποκαλύπτουν και είναι εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν. Για τι πράγμα? Για τη γεφύρωση και για τη διατήρηση της κατεύθυνσης. Γι' αυτό μιλάμε για συντάφτιση μαζί τους και επίτευξη ενιαίας υπόστασης. Έχουμε λοιπόν τη μετάφραση του τι σημαίνει συντάφτιση και ενιαία υπόσταση. Αυτό προς σκέψη και διαλύσμα. Επίλογος. Στην επόμενη δεύτερη παρουσίαση, μέσα από τον διαλογισμό 25 Εβδόμου 2022, θα μελετήσουμε πώς οι τρεις υποστάσεις, σαμπαλική υπόσταση, ιεραρχική υπόσταση, ένσαρκη υπόσταση, συνεργάζονται, συνθέτονται και οντοποιούνται. Έτσι θα καταλάβουμε πώς είναι εφικτή η πραγματικότητα των σαμπαλικών διαλογισμών που θα αναλύσουμε περαιτέρω. Βλέπουμε λοιπόν στο εξώφυλλο του βίντεο της δεύτερης παρουσίασης του τέταρτου αυτού κύκλου στα στάδια ιεραρχικής μαθητείας τις τρεις υποστάσεις μας, την σαμπαλική με το γαλάζιο ψηλά, την ιεραρχική τη μεσαία και την κάτω-κάτω της προσωπικότητας. Και μιλάμε για ενδύσεις και απεκδύσεις που σημαίνει ότι μπορούμε να φοράμε τις υποστάσεις και να τις αποδίδουμε απεκδιόμενοι αυτές. Θα το δούμε την επόμενη φορά στο επόμενο σεμινάριο. Πάσα. Πνευματικός ακτιβισμός Solar Action. Σας ευχαριστούμε πολύ.